Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Δέσποινα Φεντούλη και είστε συντονισμένοι στον Κόσμος FM. Το σημερινό μας θέμα είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο πλαίσιο αυτό θα κάνουμε μία σύντομη ιστορική αναδρομή στον Ελληνισμό της Αμερικής. Μεγάλος άκρυφο παράπονα έχει. Η θάλασσα δεν δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρ' όλα αυτά του ωκεάνου ξέρω το μαύρο κύμα. Σε πάει ίσα στο βυθό, σε πάει και στην Κίνα. Και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Αχ, και στην Αμερική μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή. Θα ταξιδέψουμε νοητά στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν ο Ελληνισμός βίωνε πολέμους. Με την Τουρκία, τους Βαλκανικούς πολέμους, τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, την Μικρασιατική Καταστροφή. Ήταν τότε που το ελληνικό κράτος προσαρτούσε σταδιακά τα εδάφη του, ενώ επικρατούσε ασταθής πολιτική και οικονομική κατάσταση. Ήταν τότε που οι συνθήκες ζωής οδήγησαν στη μετακίνηση ιδιαίτερα του αγροτικού πληθυσμού προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, κυρίως προς την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να ερημώσει η Ήπεθρος. Ήταν τότε που μεγάλος αριθμός Ελλήνων μετανάστευε με υπεροκεάνια προς την Αμερική. Σύμφωνα με μαρτυρίες και άλλες πηγές στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, πολλοί Έλληνες πίστευαν ότι η παραμονή τους στην Αμερική θα ήταν προσωρινή. Για το λόγο αυτό, αρχικά μετανάστευαν κυρίως άντρες για την Αμερική. Βλέπω μπρος τα μάτια μου μες στο παλιό βαπόρι, σα στρίδια στο κατάστρωμα οι μετανάστες όλοι. Βουβές γυναίκες άλαλες που δύναμη αναβλύσουν, παιδάκια που δεν νιώθουνε το δρόμο που βαδίζουν. Τα χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά. Τα χρόνια τα παλιά, βαριά φορτία φεύγαν για την Αμερικά. Κανείς δεν μπορεί να πει ότι οι άνθρωποι αυτοί γνώριζαν ακριβώς που πήγαιναν και τι θα αντιμετώπιζαν. Αυτό που σίγουρα αναζητούσαν ήταν μια καλύτερη τύχη, μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή. Να βοηθήσουν οικονομικά την οικογένειά τους που έμενε πίσω στην Ελλάδα ή ακόμη και να πρικίσουν τις κόρες ή τις αδερφές τους. Και σαν το κουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα τους στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθάνουνε τη δίψα δε θα σβήσουν. Στην Αμερική, Ελλάδα σαν άγριο πορτό φύτρωσες κι εκεί. Στην Αμερική, Ελλάδα σαν άγριο πορτό. Κατά την άφηξή του στη Νέα Υόρκη, οι επιβάτες της τρίτης θέσης, που ήταν στην πλειοψηφία τους μετανάστες, κατευθύνονταν στην υπηρεσία αλλοδαπών και δημόσιας υγείας μέσω του Ellis Island για απογραφή και έλεγχο. Όσοι ήταν άρρωστοι, επαναπατρίζονταν μέσω της αρμοπλοϊκής εταιρείας που τους μετέφερε στον τόπο προέλευσής τους το συντομότερο. Όσοι κατάφερναν
να περάσουν με επιτυχία τον έλεγχο, παρέμεναν στη Νέα Υόρκη ή κατευθύνονταν προς την Ανατοχώρα. Μεγάλο αριθμό Ελλήνων μεταναστών συγκέντρωσαν μεταξύ άλλων η Νέα Υόρκη, η Φλόριντα, το Σικάγο, το Ντιτρόιτ, το Πίτσμπουργκ, το Σαν Φρανσίσκο, η Οκλαχώμα, η Βοστόνη, το Νιου Χάμσαϊρ. Και κάπως έτσι, τότε δημιουργήθηκε, όπως συχνά λέγεται, μία δεύτερη Ελλάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Αμερική, η γη της επαγγελίας, όπως συχνά αποκαλούνταν, επεφύλασε μια άλλη πραγματικότητα για τους Έλληνες και ευρύτερα για τους μεσογειακούς μετανάστες. Η Αμερικανική κοινωνία τους είδε ως ξένους. Το άγνωστο, το διαφορετικό, θεωρήθηκε ως ύποπτο και απειλητικό. Να σημειωθεί μάλιστα ότι μεταξύ του 1903 έως το 1908 απαγορεύθηκε είσοδος σε μετανάστες στην Αμερική και αρκετοί έρχονταν χωρίς άδεια. Οι Έλληνες μετανάστες ήρθαν αντιμέτωποι με νέους κοινωνικούς θεσμούς και συνήθειες. Εργάζονταν σκληρά και έκαναν θυσίες ώστε να στείλουν χρήματα στις οικογένειές τους πίσω στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ειδησογραφική πηγή News 24/7, ο Μπάμπης Μαλαφούρης στο βιβλίο του με τίτλο «Οι Έλληνες της Αμερικής 1528-1948» αναφέρει ότι οι Έλληνες, έχοντας πρόθεση να παραμείνουν προσωρινά στην Αμερική, αρνιόντουσαν να μάθουν την αγγλική γλώσσα και απασχολούνταν κυρίως ως ανειδίκευτοι εργάτες σε μεταλλεία, σιδηροδρόμους και αρκετοί πουλούσαν με καροτσάκια, φρούτα, λαχανικά ή άλλα είδη στους δρόμους. Όσο περνούσαν τα χρόνια και τελικά οι Έλληνες μετανάστες παρέμειναν στην Αμερική, άρχισαν να καλούν αδέρφια και άλλους άνδρες συγγενείς τους. Έτσι, ο ένας έφερνε τον άλλον. Στη συνέχεια έρχονταν και οι Ελληνίδες, οι οποίες εργάζονταν συνήθως από το σπίτι, σε οικογενειακές επιχειρήσεις ή σε εργοστάσια. Από το 1920 και έπειτα, οι Έλληνες μετανάστες ασχολήθηκαν με το εμπόριο ή απέκτησαν τις δικές τους επιχειρήσεις, όπως εστιατόρια, ανθοπολία και ζαχαροπλαστεία. Σύμφωνα με τον κύριο Μαλαφούρη, τα πρώτα χρόνια της μετανάστευσης στην Αμερική, το ελληνικό όνομα και η ελληνική μετανάστευση, επλήγησαν σημαντικά από το σύστημα των πατρώνων, το οποίο ήταν διαδεδομένο μεταξύ των μεταναστών που γνώριζαν καθόλου ή ελάχιστα την αγγλική γλώσσα και τις συνθήκες εργασίας. Οι Έλληνες έπεφταν θύματα εκμετάλλευσης. Και σε να μην έφταναν όλα αυτά, αντιμετώπιζαν στερεότυπα, αρνητικούς χαρακτηρισμούς και συμπεριφορές από Αμερικανούς ή μετανάστες άλλων εθνικοτήτων. Ως τα μέσα του 1920, οι Έλληνες μετανάστες θεωρήθηκαν απειλή για τις θέσεις εργασίας των Αμερικανών, κατηγορήθηκαν για την αύξηση της εγκληματικότητας και μπήκαν στο στόχαστρο της Ku Klux Klan, η οποία τρομοκρατούσε τους Έλληνες μετανάστες σε προσωπικό και οικονομικό επίπεδο. Οι επιχειρήσεις των Ελλήνων μεταναστών, τις οποίες έχτισαν με πολύ κόπο τα προηγούμενα χρόνια, δέχτηκαν ρατσιστικές επιθέσεις. Έλληνες μετανάστες, ακόμη κι όσοι έγιναν Αμερικανοί πολίτες, υπέστησαν επιθέσεις μίσους. Αρκετοί Έλληνες εξαναγκάστηκαν να αλλάξουν τα μικρά τους ονόματα και να κόψουν τα επώνυμά τους. Τα σχέδια για την ίδρυση Ελληνοορθόδοξων Ενωριών αναβάλλονταν. Όλες αυτές οι δυσκολίες συσπήρωσαν την πρώτη γενιά των Ελλήνων μεταναστών. Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε και η ομογενειακή οργάνωση American Hellenic Educational and Progressive Association, γνωστή ως ΑΧΕΠΑ. Σκοπός της ΑΧΕΠΑ ήταν η ενσωμάτωση των Ελλήνων μεταναστών στην Αμερικανική κοινωνία, η καταπολέμηση των διακρίσεων και της μυσαλλοδοξίας της Ku Klux Klan, η εδραίωση των συνεργασιών με μη Έλληνες, ενώ θεωρούνταν σημαντική η απόκτηση της αμερικανικής υπηκότητας, η επαρκής γνώση της αγγλικής γλώσσας και η μόρφωση για την κοινωνική ανέλυξη. Κοντά μας έχουμε τον ύπατο πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Γιώργο Χωριάτη. Κύριε Χωριάτη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Δύσκολες μέρες, δύσκολες νύχτες. Υγεία σε όλους
Αλλά καλησπέρα και σε όλους. Από μακριά. Από μακριά. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχθήκατε να μιλήσουμε για το τόσο ευαίσθητο θέμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ιστορικά μιλώντας, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΧΕΠΑ και όπως έχω επικοινωνήσει και με κάποιους ανθρώπους ελληνοαμερικανούς, ιστορικά η ΕΧΕΠΑ είχε δημιουργηθεί, είχε ιδρυθεί υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελλήνων ή των Αμερικανών πολιτών ελληνικής καταγωγής. Και ήθελα να σας ρωτήσω, ποιες ήταν οι κοινωνικές και οι πολιτικές συνθήκες στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ιδρύθηκε η ΑΧΕΠΑ το 1922. Λοιπόν, αυτό ήταν όταν οι Έλληνες που μαζευτήκανε τότε από το Ατλάντα, Georgia, το τμήμα της Ελλάδας, της ΑΧΕΠΑΣ, είναι η μητέρα μας. Και αυτά τα δύσκολες, πολύ δύσκολες μέρες, τι έγινε από το KKK, δεν ήταν μόνο οι μαύροι, αλλά ήταν και άλλοι που σκεφτήκανε να μαζευτούν και να οργανώσουν κάτι για τον εαυτό τους. Ήταν και το, εμείς τους λέμε, το Jewish Lobby, και εκείνοι ήταν μαρκασμένοι, να πούμε, από αυτό το KKK και βεβαίως και οι Έλληνες. Όταν άρχισε αυτό, είχαμε στην ιστορία μας, την ιστορία τους Έλληνες εδώ στην Αμερική, άρχισε με ανθρώποι που ανοίξανε μαγαζιά, όχι μόνο στο South, όπως το λένε εδώ στην Αμερική, αλλά και στο Midwest. Και οι Έλληνες πήγαινε πολύ καλά. Φτιάξανε, εντάξει, τις οικογένειες τους, το δικό τους, τα business, τα δικά τους τα μαγαζιά. Και οι άνθρωποι της Αμερικής που ήρθαν πριν αυτούς, βλέπανε τους Έλληνες και λένε, πού πάνε αυτοί, γιατί το κάνουν αυτό. Μας βλέπανε να προχωρήσουμε και θέλανε, αν μπορώ να τα πω στα αγγλικά, intimidation. Και μήπως εννοείται ότι δεν τους βλέπανε ισότιμα? Ναι, ήθελε να τους πούνε γιατί είστε εσείς από εκεί πέρα που δεν είσαστε μορφωμένοι, να πούμε, δεν είσαστε σαν εμάς. Και ήθελαν να τους διώξουν, να τους τιμωρήσουν και να τους πούνε να φύγουν, όχι μόνο στο Λένα αλλά και στο Αλαμπέμα. Είχαν και μέχρι το Midwest, το Denver, πήγανε έξω και το KKK, να τους κάνουν μεγάλη ζημιά, μεγάλη ζημιά. Μιλάμε για υλικές ζημιές ή ακόμα και με ανθρώπινο κόστος? Το KKK είχε κάρτες όταν οι Έλληνες θέλανε να ψηφίσουν, να τα περάσουν έξω, είπανε σε αυτούς που είχαν τα μαγαζιά να φύγουν. Τις κάρτες είπανε, θα το πω ξανά στα αγγλικά, when the president is a Catholic and the Jew grows a straight nose, when a Greek is also like the president and the KKK won't, then the USA won't be worth a damn. Έτσι μας είχαν. Είμαστε στο μαύρο λες, να πούμε. Δηλαδή δεν μας θεωρούσαν ότι είμαστε καν Αμερικανούς. Αμερικανούς. Ναι, ξένοι. Ποιοι είναι αυτοί, ξένοι. Σκουπίδια, ηρύπια. Τι είναι αυτοί, γιατί ήρθαν αυτοί εδώ? Αυτό είναι αυτό που βλέπεις και μέχρι σήμερα. Δηλαδή τώρα όταν βλέπουμε σήμερα τι γίνεται, αυτό δεν είναι μόνο με αυτό τον Γιώργο, αλλά δεν είναι μόνο που λένε από το 2015, δεν πάει μόνο στο 65 όταν πήγαινε και ο Ιάκωβος με τον Dr. Martin Luther King στο Σέλμα. Αυτό είναι κάτι που είναι μέσα στην Αμερική, γιατί δεν σταματάει. Σύμφωνα με τη γνώμη σας, τι πήγε λάθος? Δηλαδή όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε κάποια πρόοδος και τι δεν πήγε σωστά? Εγώ πιστεύω είναι πολύ δύσκολο σε αυτήν την χώρα που είμαστε να πάει σωστά, γιατί αυτή η χώρα είναι από την αρχή, είναι από ανθρώποι από άλλα μεριά, δεν είναι? Είναι από μετανάστες, από άλλες χώρες. Ναι, ναι, είναι. Και από παντού, όχι μόνο από την Ευρώπη, να πούμε.
Γι' αυτό εγώ πιστεύω όταν ήρθαν όλοι εδώ δεν πήγαν όλοι μαζί 100%. Είχαν στην οικονομία, στην θρησκεία που ανοίξαν και λένε εσύ μπορείς να πιστεύεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή αυτό το bigotry, το modern day bigotry είναι από αυτά. Ναι, είναι το πιο καλό γιατί είναι melting pot. Να πούμε αλήθεια. Αλλά το melting pot είναι ακόμα χρειάζεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα να δουλέψουμε γι' αυτό. Αυτό είναι το θέμα που γίνεται τώρα με τον George Floyd. Όταν τα βλέπεις όχι μόνο και εκεί πέρα στη Νέα Υόρκη, εδώ που είμαι εγώ στη Φιλαδέλφεια, ξέχασέ τα όπως έγινε εδώ. Λυπάμαι. Λυπάμαι όταν βλέπω τη Φιλαδέλφεια όπως ήταν τότε και όπως είναι τώρα, δύσκολες μέρες. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και το άλλο. Είναι και το κορονοϊό, που όλοι ήταν κλεισμένοι μέσα στα σπίτια τους. Οι ανθρώποι, η οικονομία τώρα χάσανε δουλειές. Και αυτό το που ανάφτηκε ήταν φωτιά, έτοιμο να πάει παντού. Θεωρείτε δηλαδή ότι οι συνθήκες αυτές, πώς έχουν διαμορφωθεί το τελευταίο καιρό, ναι, ήταν, ναι, και ένας λόγος που οδήγησαν στο να ξεχυλίσει το ποτήρι, δηλαδή... Βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά για τους Έλληνες και για το ΕΧΕΠΑ. Μπορούμε να πούμε κι εμείς πως αφού έγινε και αυτό σε εμάς, και γίνεται. Εξακολουθεί. Μπορώ να σου πω κάτι, 10 χρόνια πριν, ούτε 10 χρόνια πριν, εδώ στο Φιλαδέλφεια είχαμε έναν δικαστή που είπε σε έναν Έλληνα που τον είχε μπροστά του, εσύ είσαι Έλληνας και εσύ θέλεις να σε βοηθήσω στην κατάσταση που έχεις. Λέει ναι, και γυρίζει στον δικηγόρο του και λέει, άκουσε, ο πιλάτης σου, ο οδηγός σου είναι Έλληνας. Τώρα το δικαστήριο θέλει να σας πει ο Έλληνας που είναι μπροστά σου είναι από την Ελλάδα, είναι Ελληνοαμερικανός, δεν πληρώνει φόρους. Είναι σπασμένη η χώρα του. Δεν θέλει να δουλέψει. Αυτό είναι το θέμα, αυτό είναι το πρόβλημα για εσάς τους Έλληνες. Ακόμα αυτά τα έχουμε εδώ στην Αμερική. Υπάρχουν στερεότυπα δηλαδή ακόμα. Ναι. Και δεν είναι κάθε μέρα ανοίξει την πόρτα δεν σαν να χαιρετίζοντας τον άμε. Ο πρόεδρος μέχρι τις εκκλησίες, μέχρι το ΕΧΕΠΑ, όλοι χρειάζονται σαν κοινότητα να δουλέψει ο ένας με τον άλλο. Αυτό είναι το θέμα το δικό μας. Κύριε Χωριάτη, πώς μπορούν να σπάσουν τα στερεότυπα κατά τη γνώμη σας? Με έργα, με δουλειές. Με πίστη. Αυτό είναι. Όταν μιλάς, να κάνεις αυτό που είναι το καλό. Τώρα ακούω αυτό το αγγλικό λόγο justice και τρελαίνομαι. Γιατί κάθε φορά, κάθε 5 χρόνια ακούς για το justice. Αλλά αυτό είναι. Χρειάζει δουλειά και να μην σταματήσουμε ποτέ όταν βλέπουμε. Να πούμε και αυτό τον George Lynch πριν και αυτό να ήταν άλλο 6 μήνες πριν. Και 6 μήνες πριν θα ήταν άλλο. Είναι μόνο αυτό αφού σου είπε για τον Έλληνα. Και το άλλο είναι να σου πω ότι αλήθεια είναι έχουμε πολλούς που κάνουν ζημιές. Κάνουν λολάντες. Και το κάνουν επίτηδες. Και δεν έχει τίποτα να κάνει με το justice. Κλέβουν. Εννοείται ότι μπαίνουν κάποιοι μέσα και χαλάνε τις διαμαρτυρίες. Δεν είναι. Δεν το βλέπουμε. Δεν το βλέπουμε. Αλλά εμείς, σαν ΕΧΕΠΑ, σαν οργάνωση, σαν Έλληνες, που εμείς δεν είναι μόνο το έχουμε καταλαβαίνει από την Ελλάδα, δεν είναι μόνο ο παππούς μου, η γιαγιά μου που γεννηθήκανε από κάτω από τη σημαία των Τουρκών. Όχι, είναι και εδώ. Όταν είδαμε 100 χρόνια πριν τι έγινε στο South, στο Atlanta, στο Denver, όλα αυτά. Αλλά όπως το είπα, γίνεται και σήμερα. Χρειάζομαι και εμείς να είμαστε ενωμένοι, αλλά και χρειάζομαι εμείς να μην ξεχνάμε που όλοι είναι άνθρωποι, όλοι μας. Δεν χρειάζεται να είσαι Έλληνας να το καταλαβαίνεις αυτό. Αυτό το μήνυμα δεν είναι μόνο για την Αμερική. Αυτό το μήνυμα είναι από ιστορία. Δεν ήταν ο Μέγα Αλέξανδρος, δεν τα έκανα σαν έτσι. Ήθελα να βάλει τον καθένα άνθρωπο να είναι άνθρωπος, να είναι Έλληνας
να καλοσκεφτεί τι είναι το κανονικό, τι είναι το λάθος. Αυτό είναι το θέμα το δικό μας. Χρειάζουμε τέτοιους ανθρώπους και να μας βοηθήσουν να είμαστε όλοι ενωμένοι σαν Αμερικανούς. Mm-hmm. Αυτό είναι. Ή σαν ανθρώπους, καταλαβαίνω. Ναι. Κύριε Χωριάτη, σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα θεωρείται ως ένα έγγραφο ορόσημο στην ιστορία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ναι. Το 1948 στο Παρίσι, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών διακήρυξε για πρώτη φορά την προστασία των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους τους ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο. Και ήθελα να σας ρωτήσω, πού οφείλεται κατά τη γνώμη σας το γεγονός ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν γίνονται πάντοτε σεβαστά? Όχι μόνο αυτό, αλλά και εμείς το βλέπουμε. Το βλέπουμε σαν Έλληνες, το βλέπουμε στο Κύπρο μας. Όπου πας, και αυτά που κάνει και ο Ερντογάν, τα πούμε, βάρτε μέσα. Γιατί είναι racism, είναι discrimination, είναι hatred, είναι senseless acts of violence. Αυτό είναι. Και τι χρειάζει να βάλουμε αυτοί που τα κάνουν αυτά, αν είναι αστυνόμος, αν είναι ένας στον δρόμο και με τουφέκι σπάει και μαγαζί, σκοτώνει άνθρωπο, είναι tragic deaths και είναι preventable. Και το πιο μεγάλο είναι όταν είναι γι' αυτό, αν είσαι από Ελλάδα, αν είσαι από Αφρική, αν είσαι Ορθόδοξος, αν είσαι, να πούμε κάτι άλλο, ποιον αγαπάς, ποιον δεν αγαπάς, όλα αυτά είναι με τον νόμο, με τον νόμο. Έχουν όλοι δικαιώματα. Και αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα που χρειαζόμαστε εμείς να μην το ξεχνάμε. Αυτό είναι. Να θυμόμαστε ότι όλοι έχουμε δικαιώματα, ναι, τα οποία προστατεύονται από τον νόμο. Ναι, ναι. Το άλλο ήθελα να μιλήσω είναι, εντάξει, και εμείς το κάνουμε πριν έγινε και το κορονοϊό, θυμάσαι που πήγαμε στο Athens Square, όλοι μας μαζεμένοι, mm-hmm. στη Νέα Υόρκη, ήρθαμε και εμείς από Φιλαδέλφεια, από Ποστόν, ήρθαν όλοι παντού, από Καναδά ήρθαν, να κάνουμε συλλαλητήριο. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι να μάθουν τα θέματα ο κόσμος, τα δικά μας. Καλό είναι οι άλλους να βλέπουν την φωνή των Ελλήνων ή το φωνή των τάδε. Αλλά όταν άλλοι πάνε να κάνουν ζημίες, αυτό δεν είναι καλό. Αλλά ακόμα το θέμα που πας μέσα και κάνεις αυτό το συλλαλητήριο, να κάνεις try to effectuate change, είναι το πιο καλό. Αυτό είναι, το κάνεις από αγάπη. Αυτό το κάνεις που είσαι άνθρωπος. Είσαι χριστιανός, είναι το δικαίωμα το δικό σου. Κύριε Χωριάτη, είναι πολιτικό το θέμα. Κάποιοι, επειδή είναι προεκλογική περίοδος τώρα, το συνδέουν με τα κόμματα. Δεν ξέρω. Τώρα οι μισοί λένε ο ένας το κάνει το ένα, ο άλλος το κάνει το άλλο. Μπορεί να είναι ένα μεγάλο παιχνίδι, δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό που ξέρουμε είναι αυτός ο άνθρωπος, ο Γιώργος, ο Φλόιντ, που σκοτώθηκε, αυτό 100%. Έλληνας, να μην είσαι Έλληνας, ό,τι και να είναι, εντάξει, θέλω να το βάλουν στη φυλακή και έκανε κάτι. Το παραδέχομαι. Αλλά δεν χρειάζεται και να το σφάξουν εκεί πέρα. Αυτό είναι αλήθεια και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Και αυτό γίνει, όχι μόνο στο Μινιάπολις, αλλά γίνει παντού. Αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα. Να μην ξεχνάμε αυτό που έγινε και πώς μπορούν εμείς σαν Ελλήνοι Αμερικανούς να είμαστε μαζί και ενωμένοι με τους άλλους στην Αμερική και να μην ξεχνάμε κι εμείς τις ρίζες τα δικά μας, το πόνο το δικό μας. Όταν βλέπεις τον άλλον και πονάει, να μην σταματάμε και λέμε γιατί πονάει. Να πούμε το θυμάμαι και εμείς πονάμε. Ναι, και να στεκόμαστε όλοι μας ενωμένοι μαζί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Πάρα καλά. Πολύ. Κύριες και κύριοι, μόλις ακούσατε τη συνέντευξη με τον ύπατο πρόεδρο της ΑΧΕΠΑ, τον κύριο Γιώργο Χωριάτη. Από εμένα, τη Δέσποινα Φεντούλη, γεια σας.